Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained, στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Ηλία Νέσερη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στην Αυστριακή Ακαδημία της Βιέννης, και θα συζητήσουμε για την παιδεία, την μόρφωση και την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Καλημέρα σας κύριε Νέσερη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκα την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα στο podcast. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Λοιπόν, η χαρά είναι δική μας. Θέλαμε πάρα πολύ έτσι να κάνουμε μια κουβέντα, να μιλήσουμε λίγο για την εκπαίδευση, για την παιδεία των Βυζαντινών, μιας και είναι και ο τομέας που ειδικεύεστε. Ακριβώς. Μιλήστε μας λίγο για εσάς, έτσι για να βάλουμε και τους ακροατές στο κλίμα. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, γεννήθηκα στα Γιάννενα, όπου έκανα και τις σπουδές μου. Είχα την τύχη να τελειώσω το διδακτορικό μου διατριβή με τον Κώστα Κωνσταντινίδη για την παιδεία. Συγκεκριμένα ήταν η παιδεία στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 12ο αιώνα ο τίτλος. Έπειτα έκανα ένα χρόνο μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κότς στην Κωνσταντινούπολη, στο Research Center for Anatolian Civilizations. Και από το 2015 βρίσκομαι στη Βιέννη ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών. Είναι το πρόγραμμα για τα ευχολόγια που διευθύνει η καθηγήτρια Κλαούντια Ράπ. Έτσι, και ένα πολύ ενεργό τμήμα, το τμήμα της Βιέννης. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό δεν σταμάτησε να κάνει εκδηλώσεις online. Το θέμα της εκπαίδευσης των Βυζαντινών είναι πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέροντα παράξενο, θα έλεγε κανείς. Τι γίνεται με τη μελέτη αυτού του θέματος, κατά πόσο είναι εύκολο να μελετηθεί ένα τέτοιο θέμα? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες. Πολύ εύκολο δεν είναι. Είναι ακριβώς το θέμα της διαθεσιμότητας των πηγών. Υπάρχουν πηγές, βέβαια, που μας μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ίσως οι πιο γνωστές πηγές στις οποίες βρίσκουμε υλικό είναι οι αγιολογικές πηγές. Υπάρχουν σχεδόν αμέτρητη βία Αγίων, όπου στο αρχικό στάδιο που εξιστορούνται, τέλος πάντων, ο βίος του κάθε Αγίου, υπάρχουν πληροφορίες για το σε ποιο σχολείο πήγε. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και το όνομα του δασκάλου. Βέβαια, πολλές από αυτές τις περιγραφές, εντάξει, έχουν και τόπους μέσα. Ας πούμε, ένας κοινός τόπος είναι ότι ο Άγιος κάποια στιγμή δυσκολευόταν να μάθει απ' έξω το ψαλτήρι και έγινε κάποιο θαύμα, αλλά αν αφήσουμε κατά μέρος τους τόπους, θεωρώ ότι είναι γενικά αξιόπιστη πηγή η βία των Αγίων. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι κάποιες πληροφορίες που μας δίδονται τεκμηριώνονται και από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, το ίδιο το λεξιλόγιο λέει ότι ο Άγιος παρεδόθη εις τον τάδε δάσκαλο για να διδαχθεί τα γράμματα, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τεχνικό λεξιλόγιο υπάρχει και σε άλλες πηγές. Υπάρχουν, ας πούμε, συμβόλαια που συνάπτονται μεταξύ δασκάλου και μαθητή που χρησιμοποιείται αυτό το λεξιλόγιο. Παρέδωσε ο γονέας και παρέλαβε ο δάσκαλος. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έπειτα έχουμε άλλων ειδών κείμενα, ρητορικά, όταν για παράδειγμα εγκομιάζεται κάποιος πατριάρχης, όπου ο ρήτορας εξιστορεί ακριβώς πάλι δίνει τα βιογραφικά του πατριάρχη και μας λέει ότι σπούδασε στο τάδε σχολείο, έμαθε αυτά τα γράμματα, ήταν ιδιαίτερα καλός στο τάδε αντικείμενο. Και βέβαια έχουμε και τα ίδια τα έργα που γράψαν οι δάσκαλοι, τα αυτοβιογραφικά, όπως ο Βλεμμύδης, για παράδειγμα, που λέει ότι έκανε αυτό και αυτό, ή επιστολογραφικά έργα, όπου δίνουν συστατικές επιστολές για διάφορους μαθητές τους, συστήνουν για την τάδε θέση, οι αλληλογραφούν με άλλους συναδέλφους για διάφορα ζητήματα. Υπάρχει, για παράδειγμα, το επιστολέριο του λεγόμενου ανωνύμου καθηγητού του 10ου αιώνα, που μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς είναι οργανωμένα τα σχολεία στην πρωτεύουσα, πώς λειτουργούν. Και βέβαια υπάρχουν και τα ίδια τα χειρόγραφα, έργα που γράψαν ήδη οι δάσκαλοι και μας έχουν σωθεί. Τα αντικείμενα που διδάσκαν, ας πούμε, τα σχόλια του Ευσταθίου στην Ιλιάδα. Πολύ ενδιαφέρον. θυμάμαι σε έναν επικίδιο λόγο, νομίζω ήταν του Νικόλα του Μεσαρίτη για τον αδερφό του Ιωάννη, που εκεί πέρα μας δίνει στοιχεία όχι τόσο για την εκπαίδευση του αδερφού του,
αλλά για τον ίδιο τον Νικόλαο, γιατί ήταν και λίγο ναρκισσιστής αυτός. Και αυτό φαντάζομαι είναι ένα εργαλείο. Ναι, ναι, ακριβώς. Μιας και πιάσαμε λοιπόν, έχουμε πάρει το δρόμο έτσι για να μπούμε λίγο πιο βαθιά για την παιδεία και για την εκπαίδευση. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο, γιατί στο μυαλό μας έχουμε σήμερα ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 βαθμίδες εκπαίδευσης. Υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο Βυζάντιο? Υπήρχαν βαθμίδες εκπαίδευσης ή στάδια εκπαίδευσης? Ναι, ακριβώς αυτό το τριμερές σύστημα που υπάρχει και σήμερα υπήρχε και στο Βυζάντιο. Μάλιστα, νομίζω ότι είχε ήδη παγιωθεί από την ελληνιστική περίοδο και οι Βυζαντινοί γενικά δεν ξεμακρύνανε πολύ από αυτό το σύστημα. Οπότε υπήρχε το πρώτο στάδιο, ήταν τα λεγόμενα ιερά γράμματα, όπου φοιτούσαν συνήθως παιδιά από ηλικίας 5-6 ετών και άνω, για ένα διάστημα περίπου 3 ή 4 ετών. Έπειτα υπήρχε η λεγόμενη εγκύκλιος παιδεία, όπου συνεχίζανε τα παιδιά και όποιος ενδιαφερόταν μπορούσε να πάει, όχι, είχε βέβαια τους πόρους, μπορούσε να πάει στο τρίτο στάδιο, στην ανώτερη παιδεία πια. Τι μαθήματα κάνανε? Γιατί σήμερα είναι τόσο απλοποιημένα και τόσο παγιωμένα στο μυαλό μας τα μαθήματα και το τι μαθαίνει ένα παιδί από τη πιο μικρή ηλικία, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, μέχρι και το πανεπιστήμιο. Αλλά δεν συνειδητοποιούμε, ίσως και δεν γνωρίζουμε, τι μαθήματα κάνανε εκείνη την περίοδο και αν αυτή η μορφή έχει εξελιχθεί στη σημερινή που έχουμε εμείς σήμερα. Ναι, στο πρώτο στάδιο διδάσκονταν τα απολύτως βασικά. Ήταν κυρίως γραφή και ανάγνωση μέσα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, από το ψαλτήρι, από την οκτώρχο, το ρολόγιο, και μάλιστα αυτό το σύστημα δεν άλλαξε νομίζω ότι και μέχρι την τουρκοκρατία εξακολουθούσε να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αργότερα, κατά το επόμενο στάδιο όμως, αρχίζανε να μπαίνουν λίγο στα πιο βαθιά, ας πούμε. Κάνανε κάποια στοιχεία δηλαδή γραμματικής, κυρίως στην Αττική διάλεκτο, αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο, κάποια στοιχεία ρητορικής και φιλοσοφίας μέσα από τα αντικείμενα του quadrivium, δηλαδή αριθμητική, γεωμετρία, αρμονική και αστρονομία, αλλά σε περισσότερο βάθος αυτά τα ίδια τα αντικείμενα μπαίνανε μετά στο τρίτο στάδιο όσοι μπορούσαν να προχωρήσουν. Γενικά υπήρχε, τώρα επειδή αναφέρατε ότι όσοι μπορούσαν να προχωρήσουν, ποιοι μάλλον είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ποιοι μπορούσαν να μορφωθούν? Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στο Βυζάντιο η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική διανόμου όπως είναι σήμερα. Θεωρητικά μπορούσαν να έχουν πρόσβαση όλοι, ειδικά στο πρώτο στάδιο. Φοιτούσαν και αγόρια και κορίτσια. Από εκεί και πέρα όμως έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα των σχολείων σε κάθε περιοχή. Δηλαδή, ένα παιδί που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Βυζαντινής επικράτειας ίσως δεν είχε πρόσβαση στο σχολείο της μέσης εκπαίδευσης και έπρεπε να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να πάει στο μεγαλύτερο κοντινό αστικό κέντρο. Για παράδειγμα, είναι γνωστό το παράδειγμα του Γεωργίου Κυπρίου, ας πούμε, που χρειάστηκε να πάει στη Λευκοσία για να φοιτήσει σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης. Αλλά για την ανώτατη εκπαίδευση μετά, για το τρίτο στάδιο, αναγκαστικά σχεδόν έπρεπε να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει να κάνει λίγο και με τις απώλειες των ανατολικών επαρχιών, γιατί μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου, Αθήνα, αλλά κυρίως Αλεξάνδρεια, Βηρητό, Αντιόχεια, υπήρχαν μεγάλες σχολές. Όταν όμως χάθηκαν αυτές οι επαρχίες για το Βυζαντινό κράτος, απέμεινε μόνο η Κωνσταντινούπολη. Αναγκαστικά κανείς πια έπρεπε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για ανώτατες σπουδές. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Για παράδειγμα, ο Νικήτας και ο Μιχάλη Χωνιάτης φεύγουν από τον τόπο τους και αναγκάζονται να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεοφύλακτος φεύγει από την Εύβοια, μετέπειτα Βουλγαρίας πηγαίνει και αυτός στην Κωνσταντινούπολη. Είναι λοιπόν περισσότερο θέμα διαθεσιμότητα σχολείων και διασυνδέσεων βέβαια. Όσο πιο εύπορος είναι κανείς και αν έχει διασυνδέσεις στην Κωνσταντινούπολη, είναι πιο εύκολο να σπουδάσει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη μαζεύονται και πολλοί ανιψυχοί επισκόπων. Είναι γνωστή με αυτή τη φόρμουλα ότου. Κωνσταντίνος ότου Κερκύρας, ας πούμε. Είναι προστατευόμενος του επισκόπου Κερκύρας. Άρα υπήρχε και κάποιο είδους χορηγία, ας πούμε, στις σπουδές. Ναι, ναι, ακριβώς. Όταν υπάρχει κάποιος ισχυρός πάτρονας που μπορεί να μεριμνήσει ώστε να σπουδάσεις
Είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Πριν αναφέρατε για κάποια είδους, αναφερθήκατε σε κάποια είδους ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ δασκάλων. Και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε λίγο περαιτέρω αυτό. Τι γίνεται σε περιοχές που δεν έχουμε σχολεία, για παράδειγμα. Έχουμε αυτή τη σχέση, την ιδιωτική, αν θέλετε, την πιο προσωπική με το δάσκαλο. Ισχύει αυτό. Βέβαια, περισσότερα τέτοια συμβόλαια έχουμε από την ελληνιστική πρωτοβυζαντινή περίοδο. Έχουν σωθεί σε παπύρους. Αλλά έχουμε δύο συμβόλαια που εξέδωσε ο καθηγητής Ράινερ από το 14ο αιώνα και δείχνουν ακριβώς αυτή την ιδιωτική σχέση. Δηλαδή, υπάρχει ένας δάσκαλος, συνηθέστατα είναι ιερωμένος, ο οποίος έναντι του τάδε ποσού, ας πούμε, αναλαμβάνει να διδάξει τον μαθητή. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα συμβόλαια καθορίζουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι θα γίνει, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει, σε πόσο βάθος χρόνου. Μπορεί να καθορίζουν ακόμα και το πόσο χρόνο μέσα στην ημέρα δικαιούται να ξεκουράζει το μαθητής. Περιοχές που ήταν πιο απομακρυσμένες, που μπορεί να μην υπήρχε σχολείο, αυτό το ρόλο αναγκαστικά τον αναλάμβανε ο ιερέας της περιοχής, ο οποίος θα δίδασκε και αυτά τα ιερά γράμματα, ας πούμε. Έχουμε ψηλοαναφερθεί σε αυτό, το έχουμε και σαν ερώτηση εμείς, στην οικονομική ευχέρεια και κατά πόσο κάποιος μπορούσε να μορφωθεί. Εγώ όμως ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο. Σε μια κοινωνία που ξέρουμε εμείς, γενικά στη μέση μεσαιωνική κοινωνία, που ξέρουμε ότι δεν ήξεραν όλοι γράμματα, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα, παράδειγμα, μια πιο περιορισμένη παραγωγή συγγραμμάτων και όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα πλέον που γνωρίζουμε. Εν τέλει, ποιοι ξέραν γράμματα στη Βυζαντινή κοινωνία? Έχω την αίσθηση ότι ίσως η εγγραμματοσύνη, και αυτό σας φαίνεται και από τις μελέτες που έχουν κάνει ο οικονομίτης και ο Browning, ήταν λίγο περισσότερο ευρύτερη από όσο νομίζουμε, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τα βασικά γράμματα τα κατήχε αρκετά, δηλαδή τουλάχιστον να μπορούσαν να γράψουν το όνομά τους, έτσι, να μπορούν να διαβάσουν στοιχειοδός. Πιστεύω ότι το κατήχε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά για περισσότερα νομίζω ότι πλέον όσο ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο, τόσο στενεύει ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να συμμετείχαν. Νομίζω δηλαδή ότι στην ανώτατη παιδεία συμμετείχαν πλέον άτομα συγκριτικά πολύ λιγότερα. Να το θέσω αλλιώς, ένα βασικό προσόν για να λάβει κανείς, να βρει κανείς μια εργασία ήταν ασφαλώς να γνωρίζει γράμματα. Στα κατώτερα στάδια της γραφειοκρατίας, πλησιαστικής ή αυτοκρατορικής, ήταν απαραίτητο τουλάχιστον να έχει σπουδάσει κανείς, να έχει τελειώσει το στάδιο της εγκυκλίου παιδείας. Για τα ανώτερα στάδια, ασφαλώς απαιτείται να έχει τελειώσει και τις ανώτερες σπουδές. Οπότε νομίζω ότι ίσως ένα κριτήριο για να καταλάβουμε τελικά πόσοι ξέραν γράμματα και τι είδους γράμματα ξέραν είναι να δούμε πόσοι και ποιοι ήταν οι γραφειοκράτες. Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο πάντα. Και επειδή εγώ ασχολούμαι λίγο με τη γραφειοκρατία ερευνητικά, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε και παραγγελίες χειρογράφων από πολλούς γραφειοκράτες, υψηλόβαθμους αξιωματούχους, που μας δείχνει ότι φαντάζομαι μπορούσαν να τα και να τα αξιοποιήσουν οι ίδιοι προσωπικά, αλλά και να τα δωρήσουν, οπότε είναι και μια αυτοπροβολή. Αναφερθήκατε πριν σε δασκάλους, ότι γνωρίζουμε ονόματα δασκάλων. Από αγιολογικά κείμενα γνωρίζουμε και για σχολεία, γνωρίζουμε και την Αθήνα, για παράδειγμα, όπως και οι ιεράρχες μορφώθηκαν στην Αθήνα. Γενικά όμως, ποια είναι η εικόνα μας? Από διάφορες πηγές είμαστε τυχεροί, γνωρίζουμε αρκετά ονόματα. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι στις πηγές αναφέρονται και ορισμένα ονόματα διασήμων δασκάλων. Ας πούμε, γνωρίζουμε ότι τον 6ο αιώνα, ας πούμε, στην περιοχή της Τραπεζούντας υπήρχε ένας διάσημος δάσκαλος, ο Τυχικός, ο οποίος ήταν τόσο γνωστός που προσήλκε ακόμη και μαθητές από έξω από την αυτοκρατορία. Ο Αρμένιος, ας πούμε, ο Ανανίας Σιράκ πήγε στην Τραπεζούντα για να σπουδάσει. Οι περισσότεροι όμως δάσκαλοι, τα ονόματα των οποίων γνωρίζουμε με ασφάλεια, είναι από τη μέση και ύστερη περίοδο. Υπάρχουν βέβαια πολύ γνωστοί δάσκαλοι όπως ο Μιχάλη Ψελός, το όνομα των οποίων ήταν, ας πούμε, προσήλκε τους μαθητές, θέλαν όλοι να σπουδάσουν δίπλα στον Ψελό.
ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, γνωρίζουμε πολλά ονόματα. Από την ύστερη περίοδο, ο Γεώργιος Ακροπολίτης, ο Πλανούδης, ο Παχημέρης. Επειδή αναφέραμε λίγο έτσι, τις περιόδους, ας πούμε, της Βυζαντινής ιστορίας, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, ας πούμε, υπάρχουν κάποια σημεία σταθμή όσον αφορά την εκπαίδευση ή την παιδεία στο Βυζάντιο που διαμόρφωσαν λίγο και τα πράγματα ή το επίπεδο της παιδείας που παρήχαν. Ας πούμε, για παράδειγμα, για τον αυτό που αποκαλεί ο Λεμέρλ ουμανισμό. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο αν υπήρχαν τέτοια στάδια που διαμόρφωσαν την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία είναι αλληλένδετα βέβαια με την πνευματική παραγωγή γενικά. Δεν είναι ξεκομμένη η παιδεία από την πνευματική παραγωγή. Νομίζω ένα τέτοιο στάδιο είναι, ας πούμε, στους πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας, η μετάβαση από τον Πάπυρο στην Περγαμηνή ακριβώς, γιατί αυτό συντελεί στο να σωθούν περισσότερα κείμενα. Ένα άλλο σημείο που δεν έγινε ορόσημο τέλει ήταν το περίφημο διάταγμα του Ιουλιανού που απαγόρευσε στους χριστιανούς να διδάσκουν τα ελληνικά γράμματα. Βέβαια αυτό, το διάταγμα, αυτά τα διατάγματα καταργήθηκαν μετά το θάνατό του, όμως είδαμε την αντίδραση των χριστιανών λογίων. Ο Μέγας Βασίλειος λίγα χρόνια μετά γράφει αυτή την περίφημη ομιλία που απευθύνεται στους νέους πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα ελληνικά γράμματα. Σίγουρα ένα πολύ πιο κομβικό σημείο ήταν η εισαγωγή της μικρογράμματης γραφής κατά τον 9ο αιώνα. Αυτό κυρίως γιατί μπορούσε κανείς να καταναλώσει λιγότερο χρόνο και να κερδίσει περισσότερο χώρο στη συγγραφή ενός έργου. Δηλαδή, ήταν ένα από τα κομβικά σημεία και αυτό. Και έπειτα βέβαια έχουμε τις μεγάλες εξελίξεις στην παιδεία στον 10ο και 12ο αιώνα. Στον 11ο, μάλλον να πάω λίγο πιο πίσω. Πρώτα έχουμε το κίνημα του ουμανισμού, όπως αναφέρθηκε ήδη, κατά το 10ο αιώνα. Κατά τον 11ο αιώνα έχουμε την δράση της λεγόμενης τετράδας των σοφών, είναι ο Ψελός και η Συναυτό. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα παγιώνονται λίγο περισσότερο με τον Αλέξιο Κομνηνό στην αρχή της Κομνήνιας περίοδου, στο 1107, με το διάταγμα με την Νεαρά που εξέδωσε τότε, όπου παγιώθηκαν οι διδασκαλικές θέσεις. Έχουμε την τριάδα των διδασκαλικών οφικίων, η οποία σχεδόν παγιώσε μια κατάσταση που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας. Τώρα είναι σημαντικό ότι, ήθελα να το αναφέρω αυτό, ότι ο κανόνας των αντικειμένων που διδάσκονταν δεν άλλαξε και τόσο πολύ από την ελληνιστική περίοδο. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι θα είχαμε περισσότερες αλλαγές, αλλά περίπου τα έργα που διδάσκονταν κατά την ελληνιστική περίοδο συνέχισαν να διδάσκονται και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τα έργα ακριβώς που ανήκαν στο curriculum είναι αυτά που διασώθηκαν. Όταν ένα έργο δεν αντιγραφόταν τόσο πολύ γιατί δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν διδασκόταν, χάθηκε, χανόταν. Γι' αυτό, για παράδειγμα, έχουμε έργα που έχουν σωθεί ίσως κατώτερης λογοτεχνικής αξίας, όπως είναι η Αλεξάνδρα του Λυκόφρενα, και δεν μας έχουν σωθεί τα ποίηματα της Σαπφούς, ας πούμε. Γιατί η Αλεξάνδρα του Λυκόφρενα ήταν μέρος του curriculum. Άρα βλέπουμε και άλλη μια σημασία από το έργο δασκάλων και σχολείων, ότι ουσιαστικά μέσω αυτών έχουμε σήμερα στα χέρια μας διαθέσιμα έργα και πιο κλασικά και της εποχής του Βυζαντίου και Βυζαντινών συγγραφέων. Ναι, έτσι είναι. Εμένα αυτό, όταν θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, όταν κάναμε ένα σχετικό μάθημα, αυτό μου έκανε εντύπωση, που πολλά πράγματα θεωρούσαμε δεδομένα για το πώς φτάσανε σήμερα αυτά τα έργα ή ο αριθμός των αντιγράφων των έργων που έχουμε σήμερα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ τον τρόπο με τον οποίο έχουμε όλα αυτά τα έργα διαθέσιμα και όλες τις πληροφορίες για τους συγγραφείς, ας πούμε. Ναι, υπάρχει μια ρίση που συνήθιζε να λέει ο Λέοναρντ Μπόιλ της λατινικής παλαιογραφίας, ότι τα έργα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Έπρεπε να υπάρχει ενδιαφέρον για να αντιγράφονται. Ακριβώς τα έργα που διδάσκονταν, που χρησιμοποιούνταν περισσότερο, τα οποία σχολιάζονταν, είναι αυτά που σώθηκαν, ας πούμε. Γιατί σώθηκαν οι τριάδες των κλασικών, όπως τις γνωρίζουμε, γιατί τα συγκεκριμένα τρία
έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και όχι τα υπόλοιπα. Γιατί αυτά χρησιμοποιούνταν, αυτά ήταν σε καθημερινή χρήση, αντιγράφονταν ανά τους αιώνες, σχολιάζονταν. Γι' αυτό διασώθηκαν εν τέλει. Γιατί δεν διασώθηκε, ας πούμε, η Εκάλη του Καλλίμαχου, και έχουμε περισσότερα αποσπάσματα για πολλά έργα σε παπύρους παρά σε χειρόγραφο. Γιατί προφανώς πέρα από το ενδιαφέρον, το ξεχωριστό που μπορεί να έχει ένας λόγιος, αν δεν ήταν σε χρήση, ήταν δύσκολο να παραγγελθούν, να αντιγραφούν, να σχολιαστούν, να χρησιμοποιηθούν στα θέατρα, στους λογοτεχνικούς κύκλους δηλαδή των Βυζαντινών. Ίσως εκεί οφείλεται αυτό το γεγονός. Και να μην ξεχνάμε ότι κόστιζαν τότε. Δεν είναι όπως σήμερα που είναι τόσο εύκολο να εκτυπωθεί μια κόλλα α4 ή ακόμα πιο εύκολο πλέον την ψηφιακή εποχή που όλα είναι σε μια οθόνη και μπορείς να έχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή πρόσβαση. Είχαν και κόστιζαν χρόνο και χρήμα. Και χρόνο και χρήμα ακριβώς. Έχουμε νομίζω σε κολοφόνες χειρογράφων, δίδονται κάποια ποσά. Βέβαια αυτά έχουν να κάνουν με deluxe, θα λέγαμε, χειρόγραφα. Αλλά τα ποσά που απαιτούνταν ήταν ποσά που ένας εργάτης, ας πούμε, στην Βυζαντινή περίοδο θα χρειαζόταν χρόνια ολόκληρα για να συγκεντρώσει. Αλλά ναι, έπρεπε ακριβώς να υπάρχει λόγος για να παραγγελθεί ένα έργο, να σχολιαστεί, να χρησιμοποιηθεί εν τέλει. Λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Νάιτζελ Βίλσον, ότι στο Βυζάντιο δεν είχαμε βιβλιοπωλεία. Και πρέπει να το συλλάβουμε αυτό σαν ιδέα, ότι δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν βιβλιοπωλεία. Ή ας πούμε μαζική παραγωγή βιβλίων. Γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να το αποκτήσει. Είναι πολύ φυσιολογικό. Πρέπει να φτάσουμε στο Γουτεμβέργιο για αυτό το πράγμα, αλλά ναι. Αυτό μου δίνει το έναυσμα να πω και κάτι άλλο, ότι πολλές φορές από τις επιστολές ή από τα έργα των λογίων έχουμε πληροφορίες του τύπου «Σε παρακαλώ να μου αποστείλεις πίσω εκείνο το χειρόγραφο που σου έστειλα και μου το κράτησες περισσότερο χρόνο» ή «Αν σου στείλω αυτό το χειρόγραφο θέλω να μου στείλεις, να ανταλλάξουμε, να μου στείλεις εσύ το άλλο» ή ακόμα και για λόγιους που διαμαρτύρονται, όπως ο Τζέτζης ή ο Στέφανος Κιλίτζης στο 12ο αιώνα, ότι δάνεισα τα βιβλία μου σε κάποιον και μου τα έκλεψε, δεν τα έλαβα ποτέ πίσω, ας πούμε. Και έχουμε αναφορές για προσωπικότητες όπως ο Φώτης, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν μεγάλες προσωπικές συλλογές συγγραμμάτων. Αυτές είναι οι πιο σπάνιες περιπτώσεις, οι πιο σπουδαίοι λόγοι και πιο εύποροι αναγκαστικά. Γιατί πάλι ο Τζέτζης λέει κάπου σε μια επιστολή ότι η βιβλιοθήκη είναι το κεφάλι μου και για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκα να πουλήσω όλα τα βιβλία εκτός από 2-3 τεμάχια, νομίζω λέει, αν θυμάμαι καλά. Οι πιο σπουδαίοι λόγοι είχαν εκτεταμένες βιβλιοθήκες που τους κουβαλούσαν και μαζί τους κιόλας όπου πήγαιναν. Ο Επιστάθιος, ας πούμε, λογικά την πήρε στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλη Χωνιάτης γνωρίζουμε σίγουρα ότι την πήρε στην Αθήνα. Και όταν μάλιστα διεσπάρει λόγω της κατάκτησης από τα στρατεύματα της 4ης Σταυροφορίας του 1205, αρχίζει να βρίζει συστηματικά τους Λατίνους ότι τι θα τα κάνουν αυτά τα χειρόγραφα, αφού δεν τα καταλαβαίνουν. Και δίνει και ποσά. Υπόσχεται. Όποιος μπορέσει να. Στους μαθητές του υπόσχεται και λέει: «Αν μου βρεις τον Θουκυδίδη που έχασα, ξέρω εγώ, για αντάλλαγμα θα σου δώσω το άλλο βιβλίο». Αλλά σχετικά με το Φώτιο και με όλο αυτό το πνεύμα, ας πούμε, του εγκυκλοπαιδισμού, νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει και μια αρνητική συνέπεια. Το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Φώτιος διάβασε τόσα πολλά βιβλία ή ότι συνεγράφησαν τόσα πολλά εγκυκλοπαιδικά έργα. Μπορεί να έχει ως συνέπεια να μην χρειάζεται πλέον κανείς να διαβάσει το πρωτότυπο έργο, αφού μπορούσε να δει το Λίμα στη Σούδα, για παράδειγμα. Και ίσως αυτό είχε και κατά κάποιο τρόπο συντελέσει στο γεγονός ότι μπορεί να χάθηκαν και μερικά από τα έργα που δεν έχουμε σήμερα. Από τα έργα όμως του Φωτίου, από τη Σούδα, από τα έργα των λογίων της εποχής, από το Αρέθα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποια έργα υπήρχαν τότε που δεν τα έχουμε σήμερα πια. Ο Φώτιος αναφέρει πολλά έργα που διάβασε, τα οποία γνωρίζουμε μόνο από τη δική του αναφορά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι όντως σημαντικό, γιατί όπως είπατε και εσείς, όταν χάνεται ένα έργο, άμα έχουμε έτσι αποσπασματικές αναφορές, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κάτι που δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου και θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λόγια, είναι το τι είχε ένας μαθητής. Για παράδειγμα, ξέρουμε τις γνωστές καιρωμένες πλάκες που χρησιμοποιούσαν στα σχολεία. Αλλά γενικά τι χρειαζόταν ένας μαθητής στο Βυζάντιο?
Γι' αυτό δεν έχουμε και πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί ίσως δεν έχουν σωθεί ούτε αναπαραστάσεις. Νομίζω μόνο μία παράσταση υπάρχει από τη σχολική ζωή στη Βυζαντινή περίοδο και είναι αυτή η περίφημη μικρογραφία από τον κώδικα της Μαδρίτης, από το Σκυλίτζι. Βέβαια είναι λογικό να εικάσουμε, όπως διατύπωσε και ο Μπράουνινγκ κάπου σε ένα άρθρο, το ότι τουλάχιστον για τα πρώτα γράμματα, ότι αυτό που χρειαζόταν, λέει, ήταν να υπάρχει ένας δάσκαλος. Για να υπάρχει ένα σχολείο, χρειαζόταν ένας δάσκαλος, ένας μαθητής και ένα βιβλίο. Και ίσως όχι καν και το βιβλίο, γιατί οι ιερωμένοι, ας πούμε, τον Ψαλτήρα τον γνωρίζανε απ' έξω, από μνήμης. Από εκεί και πέρα, κατά τα επόμενα στάδια, σίγουρα η πρόσβαση σε βιβλία ήταν απαραίτητη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από μνήμης. Όσο και αν ο Ψελός, ας πούμε, ισχυρίζεται ότι. Μπορούμε να το πιστέψουμε, πιστεύω, ότι ως ένα σημείο γνώριζε την Ιλιάδα απ' έξω. Σίγουρα χρειαζόταν πρόσβαση σε χειρόγραφα, τα οποία όμως μπορεί να ήταν κοινόχρηστα, δηλαδή μια ομάδα μαθητών να συγκεντρώνεται γύρω από ένα χειρόγραφο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί σήμερα, για παράδειγμα, βιβλιοθήκες, υπήρχαν τότε βιβλιοθήκες, ίσως με την, όχι απαραίτητα με την έννοια που είναι σήμερα, αλλά και σχετικά με αυτήν. Οι βιβλιοθήκες υπήρχαν, βέβαια, όπως είπατε, δεν μπορούμε να τις φανταστούμε με το σημερινό τρόπο δανειστικές ή που να μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε. Σίγουρα υπήρχε η αυτοκρατορική, η οποία άρχισε να καταρτίζεται από πολύ νωρίς και η οποία δυστυχώς λελατήθηκε κατά τις δύο αλώσεις. Και σίγουρα υπήρχε και η πατριαρχική, γιατί σίγουρα στο Πατριαρχείο συγκεντρώνονταν συγγράμματα ερετικά, ακόμα και ερετικά. Έχουμε μαρτυρίες ότι είχαν σωθεί και ερετικά συγγράμματα, προφανώς γιατί έπρεπε κανείς να γνωρίζει, κατά τους πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας, έπρεπε ακριβώς να γνωρίζει τα συγγράμματα των ερετικών για να μπορεί να τα καταπολεμήσει. Από εκεί και πέρα και μοναστικές βιβλιοθήκες υπήρχαν. Στη Μονή Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε βιβλιοθήκη και υπήρχαν λόγοι που λόγω διασυνδέσεων μπορεί να είχαν πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Ο Τζέντζης προσπαθούσε, ας πούμε, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε αυτή τη βιβλιοθήκη για πολύ καιρό. Άρα δεν ήταν αυτονόητο ότι οι λόγοι τουλάχιστον θα είχαν πρόσβαση? Όχι, εξαρτάται από τους κύκλους που κινούνταν οι λόγοι, φαντάζομαι. Ο Τζέντζης, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να έχει πρόσβαση στους ανώτερους κύκλους, πάλευε μια ζωή για αυτό το πράγμα, να κάνει διασυνδέσεις, να βρει προσβάσεις ή στην αυτοκρατορική αυλή ή σε μια βιβλιοθήκη. Άλλοι τα καταφέρναν καλύτερα, όπως ο Ευστάθιος. Μπορεί να είχαν μαθητές που να ανήκαν σε αυτές τις ευγενικές οικογένειες, γεγονός που εξασφάλιζε τις προσβάσεις περισσότερο. Το είπαμε και πριν, ότι το είπατε και τώρα, ότι όλα είναι αποτέλεσμα διασυνδέσεων. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σήμερα, τουλάχιστον, η καλή μόρφωση είναι ένα εισιτήριο, αν θέλουμε, για μια καλύτερη ζωή. Τώρα, προφανώς, στο Βυζάντιο, για να έχεις μια καλή μόρφωση, είχες ήδη το εισιτήριο στο χέρι. Αλλά τι μπορούσε να αλλάξει? Γενικά, το Βυζάντιο δεν είχε, ίσως αυτό είναι και λίγο περίεργο να ακουστεί, αλλά δεν είχε, ίσως, τα στεγανά που έχουν σε διάφορες εποχές οι μετανεωτερικές κοινωνίες. Δηλαδή, μπορούσε να γίνει αυτοκράτορας ακόμα και ένας ταπεινής καταγωγής άνθρωπος, όπως έγινε, για παράδειγμα, ο Βασίλειος ο Πρώτος. Αν όμως, άρα στην παιδεία, είχαν, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, είχαν πρόσβαση όλοι. Τώρα, αν κανείς κατάφερνε, λόγω διασυνδέσεων, οι οποίες διασυνδέσεις μπορεί να επιτευχθούν και με το προσωπικό χάρισμα κάποιου, όχι μόνο με τα χρήματα ή με την ευγενική καταγωγή. Ας πούμε, ο Αθανάσιος, ο μετέπειτα Αθωνίτης, ο ιδρυτής της Λαύρας, ήταν χαρισματική προσωπικότητα, κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να κάνει τις διασυνδέσεις του ακριβώς λόγω του προσωπικού χαρίσματος, όταν ξεκίνησε τη διδασκαλική του σταδιοδρομία. Όταν λοιπόν κανείς κατάφερνε να αποκτήσει μια στερή μόρφωση, ήταν ένα διαβατήριο αυτό. Τουλάχιστον μπορούσε να έχει μια εξασφαλισμένη εργασία στη γραφειοκρατία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε λόγιους που είχαν ανέβει σε υψηλότερες θέσεις, λάμβαναν αξιώματα στην αυλή κοντά στον αυτοκράτορα, που ακριβώς προσπαθούν να συγκροτήσουν μια ταυτότητα βάσει της μόρφωσης που είχαν
κατακτήσει και ίσως υπάρχει και ένας άτυπος διαγωνισμός. Εγώ ξέρω περισσότερα, εσύ ξέρεις περισσότερα. Νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση του Μετοχίτη και του Χούμνη. Ο Μετοχίτης, ας πούμε, για να μπορέσει να δείξει ότι είναι πιο μορφωμένος από το Χούμνη, ότι είναι πιο ξεχωριστός τέλος πάντων, άρχισε να σπουδάζει αστρονομία, ένα αντικείμενο που δεν κατήχε ο αντίπαλός του. Υπήρχε πάντα δηλαδή ένας ανταγωνισμός μεταξύ των λογίων. Και έχουμε και αυτοκράτορες. Όχι πολλούς, αλλά έχουμε αυτοκράτορες οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν λόγοι. Είχαν έτσι κλείσει και προς τη συγγραφή και προς την... στα γράμματα γενικότερα. Νομίζω η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Λέων ο Σοφός, ίσως, και ο Κωνσταντίνος Προφυρογέννητος, βέβαια. Και στην ύστερη περίοδο νομίζω ξεχωρίζει ο Παλαιόλογος, ο Μανουήλ ο Δεύτερος, οι οποίοι συνέθεσαν οι ίδιοι έργα, τα οποία έχουν σωθεί μέχρι σήμερα, συγκροτήσαν ένα κύκλο λογίων γύρω τους, δώσαν βάση στην παιδεία, ενισχύσαν την παιδεία. Υπήρχαν όμως και άλλοι αυτοκράτες που μπορεί να μην ήταν ενεργοί οι λόγοι οι ίδιοι, αλλά δείξαν ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως στην Κομνήνια εποχή, ας πούμε, οι Κομνήνια αυτοκράτορες δώσαν ξεχωριστή προσοχή στην παιδεία. Γενικά ήταν μια εποχή που άκμασαν πάρα πολύ τα γράμματα και κυρίως η πατρονία, γιατί παιδεία και λογιοσύνη χωρίς πατρονία δεν υπήρχε και τότε. Φυσικά. Ήθελα να μείνουμε λίγο στο, όπως είπατε και στην πατρονία, στις εποχές τις πιο δύσκολες για το Βυζάντιο, στις ας πούμε κάτι πρώτη σταυροφορία, μάλλον τέταρτη σταυροφορία, πρώτη άλωση ήθελα να πω, που έχουμε και εισρωή μιας διαφορετικής φιλοσοφίας στο Βυζάντιο, έχουμε την κατάκτηση πολλών περιοχών του σημερινού ελλαδικού χώρου από, θα το πω πολύ απλά, από Λατίνους, γιατί έχουμε διάφορα έτσι, και βασίλεια και κράτη. Τι αλλάζει σε αυτές τις περιοχές όσον αφορά την εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού? Δεν έχουμε στοιχεία για αυτές τις περιοχές, ίσως επειδή οι πληροφορίες που έχουμε πάντα προέρχονται από το κέντρο. Γενικά για τις επαρχίες από τη μέση και ύστερη περίοδο λίγα πράγματα ξέρουμε. Γνωρίζουμε δηλαδή για την ακμή της Θεσσαλονίκης, την πνευματική το 14ο αιώνα, ή για την Τραπεζούντα, αλλά για τις υπόλοιπες περιοχές δεν υπάρχουν στοιχεία. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι υπήρχαν σχολεία. Ο Απόκαυκος, ας πούμε, αρχές του 13ου αιώνα, λέει ότι στέλνει ένα μαθητή του από την Αύπακτο στη Βόνιτσα, σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, γιατί δεν υπήρχε στην Αύπακτο. Αλλά δυστυχώς οι πληροφορίες είναι σκόρπιες. Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι για την Κωνσταντινούπολη. Όπου όμως με την κατάκτηση δεν αλλάζει και κάτι ιδιαιτέρως. Ίσως απλά ένα πράγμα που άλλαξε ήταν ότι διεσπάρισαν τα βιβλία, καταστράφηκαν οι βιβλιοθήκες, οπότε οι λόγοι στην Νίκαια έπρεπε ακριβώς να ξανακατακτήσουν αυτή τη γνώση, έπρεπε να ξαναβρούνε τα βιβλία. Γι' αυτό ο Βλεμμύδης, ας πούμε, κάνει αποστολές στο Άγιον Όρος ή στα δυσμικά μέρη, λέει, στην Άρτα και στα Γιάννενα. Βρήκε φιλοξενία στην αυλή των γεμόνων της Υπήρου. Ίσως γι' αυτό αντιγράφονται τόσα πολλά βιβλία. Ίσως αυτό το γεγονός να συντέλεσε στο ότι, δηλαδή εννοεί τόσο έντονη η αντιγραφική δραστηριότητα κατά την πρώιμη παλαιολόγια περίοδο, να συντέλεσε στο γεγονός ότι τελικά διασώθηκαν αρκετά έργα. Γιατί αντιγράφηκαν από εφθαρμένα χειρόγραφα και ίσως κάπου εκεί πέρα υπάρχουν και οι ρίζες της φιλολογικής επιστήμης. Γιατί ο Πλανούδης, ας πούμε, ή ο Παχημέρης, όταν κάνουν τις δικές τους εκδόσεις, σε εισαγωγικά εκδόσεις, των έργων του Πλουτάρχου ή δεν ξέρω εγώ ποιου συγγραφέα, αντιπαραβάλλουν διαφορετικά χειρόγραφα για να καταρτήσουν το καλύτερο κατά τη γνώμη τους κείμενο. Άρα αυτό το γεγονός ίσως ήταν το ξεχωριστό, ότι διεσπάρισαν οι βιβλιοθήκες και ότι έπρεπε οι λόγοι να ξανακατακτήσουν αυτή τη γνώση. Και έχουμε και το ενδιαφέρον ότι σε περιοχές, τώρα έχω ένα παράδειγμα πολύ πιο ύστερο, φυσικά έχω την άλωση της Κρήτης, που ξέρουμε ότι φύγανε χειρόγραφα
λόγω αυτού του γεγονότος. Ότι ταξίδεψαν χειρόγραφα και μάλιστα ένα κατέληξε στην Κομωτινή, όπου και εγώ και ο Παναγιώτης σπουδάσαμε και το είχαμε δει. Οπότε και αυτό είναι ένα, φαντάζομαι, ένα φαινόμενο που μας δείχνει το τι εκτίμηση είχε κάποιος στην όλη κατάσταση, ότι ναι, μέσα στη φορά μου, ας πούμε, έχασα το σπίτι μου, τη ζωή μου, αλλά πήρα το βιβλίο μου και έφυγα. Ναι, γιατί τα βιβλία ήταν φορητά αντικείμενα, οπότε αν κάποιο είχε αξία, αν ήταν ένα χειρόγραφο deluxe, ας πούμε, ένα ιδιαίτερο χειρόγραφο, ή αν είχε ξεχωριστή αξία για αυτόν που το κατήχε, συναισθηματική. Ναι, μπορούσε να το πάρει μαζί το όπου πήγαινε και κάπως έτσι καταρτίστηκαν και οι βιβλιοθήκες. Αργότερα, οι συλλογές, δηλαδή οι πρώτες που έχουμε, καταρτίστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο από διασπαρμένα χειρόγραφα που βρήκαν το δρόμο τους στο ένα ή στο άλλο κέντρο. Αλλά οι λατινοκρατούμενες χώρες ήταν φιλόξενες περισσότερο, δηλαδή βοήθησαν τη λόγια παραγωγή. Πολλοί δάσκαλοι φύγαν από την Κωνσταντινούπολη, βρήκαν το δρόμο τους στην Κρήτη, τους προσήλθησε και η Ιταλία, όπως ο Μιχάλης Αποστόλης, για παράδειγμα, όπου για ένα διάστημα αντέγραφε χειρόγραφα και είχε ιδρύσει σχολείο στην Κρήτη. Αφού λοιπόν μιλάμε για τη διάσωση έργων και με όποιον τρόπο και αν έγιναν αυτές οι διασώσεις, είχαν επενδύσει τόσο πολύ στην παιδεία, τους ενδιέφερε δηλαδή και πέρα από το οικονομικό κομμάτι να έχουν ένα αρχαιοκλασικού συγγραφέα, ας πούμε, ένα έργο? Ναι, σίγουρα υπήρχε αυτό, γιατί πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι λόγοι, τώρα μιλάμε για τους πιο προπαιδευμένους άντρες, προσπαθούν να συγκροτήσουν τη δική τους ταυτότητα και ο καθένας, ανάλογα με τις προτιμήσεις που μπορεί να έχει, μπορεί να επενδύσει στην μελέτη, στην αντιγραφή του ενός ή του άλλου συγγραφέα. Βέβαια, σίγουρα υπήρχαν και ιδεολογικοί λόγοι, πολιτικοί πολλές φορές, δηλαδή ίσως, ας πούμε, οι ουμανιστές δάσκαλοι που δίδαξαν στην Ιταλία προτιμούσαν να διδάσκουν τον Πλάτωνα στους μαθητές τους, ας πούμε. Ίσως υπήρχε και κάποιο κίνητρο για αυτό το πράγμα. Δεν ήταν μόνο, δηλαδή, διδάσκανε τους Ιταλούς ευγενείς για το πώς πρέπει να είναι ο ιδανικός ηγεμόνας, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνανε περισσότερο στον Πλάτωνα, που μας οδηγεί στη σφαίρα του ιδεατού. Δεν είναι τυχαίο. Και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο, γιατί το έχουμε σχεδόν συνδεδεμένο άρρηκτα, το ότι τόση ώρα μιλάμε για αρσενικό φύλλο. Έχουμε περιπτώσεις γυναικών που όχι μόνο, ας πούμε, στις πιο μικρές ηλικίες μπορεί να έλαβαν μόρφωση, αλλά και στα ανώτερα επίπεδα. Υπάρχει μάλλον δυσκολία στην πρόσβαση για τις γυναίκες. Υπήρχε δυσκολία και αυτό έχει να κάνει μάλλον με την νοοτροπία της εποχής. Νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία άλλωστε υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, ίσως και μέχρι το 19ο αιώνα, ότι οι γυναίκες πρέπει αναγκαστικά να διαχειρίζονται το νοικοκυριό, η θέση τους είναι στο σπίτι, οπότε αν μια κοπέλα ήταν τυχερή, μπορεί ίσως να έχει διδαχθεί τα πρώτα γράμματα, αλλά αναγκαστικά από την ηλικία των 13-14 ήδη θα είχε παντρευτεί, οπότε αναγκαστικά μόνο εξαιρέσεις γνωρίζουν, δηλαδή την Άννα Κομνηνή ασφαλώς, τη Σεβαστοκράτηρα Ειρήνη που είχε δημιουργήσει ένα κύκλο λογίων γύρω της. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ίσως και η Θεοδόρα Ραούλανα στην παλαιολόγια περίοδο, είναι μετρημένες δηλαδή στα δάχτυλα τελικά. Μάλιστα η Κομνηνή το γράφει κιόλας το έργο της στην Αλεξιάδα. Το αφήνει και ένα παράπονο, ότι ξέρεις, εγώ είμαι και μορφωμένη, δηλαδή γιατί εγώ να μην γίνω αυτοκράτηρα. Το χτυπάει. Ήταν η εξαίρεση όμως που βεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Αν και βλέποντας λίγο πιο βαθιά το Βυζάντιο, δεν είναι όπως την πιστεύουμε εμείς η θέση της γυναίκας. Θα προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να έχουμε και κάποιο επεισόδιο αφιερωμένο στη θέση της γυναίκας του Βυζάντιο, γιατί καλώς κακώς μια μεσαιωνική κοινωνία έχει και πολλά στερεότυπα για το πώς ζούσαν οι γυναίκες και θα ήταν καλό να τα λύσουμε, αλλά δυστυχώς στην παιδεία, όπως μας λέτε και εσείς, δεν έχουμε. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν και άλλα κορίτσια γενικής καταγωγής που ίσως θα είχαν
λάβει κάποια μεγαλύτερη μόρφωση, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες δυστυχώς. Όντως, και είναι, αυτό είναι και ένα πρόβλημα της προσωπογραφικής μελέτης, ότι οι περισσότεροι έτσι, που εντοπίζουμε είναι άντρες, δεν έχουμε γυναίκες. Νομίζω ότι και στις σφραγίδες πολλές φορές, βέβαια δεν είναι ο κλάδος μου και ίσως αν κάνω λάθος εδώ, αλλά προσδιορίζονται πάλι μέσω του αξιώματος ή του τύπου του ανδρός τους, δηλαδή έτσι. Λένε, ξέρω εγώ, σπαθαρία και σαρία. Ακριβώς. Αλλά και ένας άλλος τομέας που μπορεί ίσως να είναι ενδεικτικός είναι ότι δεν έχουμε εν τέλει και τόσα πολλά χειρόγραφα γραμμένα από γυναίκες. Δηλαδή, αν δει κανείς, ας πούμε, αν ψάξει για να ζητήσει γυναίκες βιβλιογράφους, νομίζω ότι είναι ελάχιστες. Δεν είναι πολλές. Και συνηθέστατα μπορεί να είναι κάποια μοναχή που αντέγραψε κάποιο λειτουργικό κείμενο. Νομίζω είχε κάνει ο Λάμπρος μια μελέτη για τις γυναίκες βιβλιογράφους στο Βυζάντιο, αλλά γενικά τα στοιχεία είναι πενιχρά. Φυσικά. Και καλώς κακώς φαντάζομαι ότι κάποιος που μελετάει κάτι τέτοιο πρέπει να βασιστεί στα χειρόγραφα, στους κολοφόνες, που από μόνοι τους είναι μια προβληματική πηγή. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν. Ναι, δεν αποκλείεται. Δηλαδή και περισσότερα χειρόγραφα να είχαν αντιγραφεί, αλλά αν δεν δηλώνεται από την κολοφόνα, δεν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πάλι, για να τα πάω λίγο στα πιο της παιδείας. Σήμερα θεωρούμε τα μοναστικά κέντρα ως τους κληρονόμους σε εντός και εκτός εισαγωγικών του Βυζαντίου και της κληρονομιάς αυτής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τότε είχαν, ειδικά για την παιδεία έτσι που συζητάμε σήμερα, είχαν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο και όσον αφορά το αρχείο που είχαν, αλλά και τον ρόλο τους με δασκάλους ή ας πούμε σαν σχολείο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συμβολή των μονών και γενικά της Εκκλησίας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ίσως έπρεπε να το είχα τονίσει αυτό νωρίτερα, ότι τουλάχιστον τα περισσότερα σχολεία μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης, εξ όσων γνωρίζουμε, ήταν συνήθως προσαρτημένα κοντά ή πλησίων, τέλος πάντων, στο χώρο κάποιας μονής ή ναού. Ας πούμε, τα γνωστά σχολεία της Κωνσταντινούπολης κατά τον 10ο-12ο αιώνα βρίσκονται όλα κοντά σε μονές ή σε ναούς. Ας πούμε, ο Ψελός λέει ότι έλαβε τα πρώτα γράμματα στο σχολείο της μονής ή του ναού, δεν θυμάμαι, νομίζω μονής ήταν, της μονής των Ναρσού. Άλλα διάσημα σχολεία ήταν προσαρτημένα σε ναούς, το σχολείο των Αγίων Αποστόλων, το σχολείο του Ορφανοτροφείου, του ναού του, όπου ήταν ο ναός του Πέτρου και Παύλου. Οπότε ένας ακριβώς ρόλος ήταν αυτός, ότι δίνανε το χώρο. Έπειτα η εκκλησία, οι μοναστικές κοινότητες παρήχανε και τους δασκάλους. Δηλαδή, αν δει κανείς την προσφοραφία των δασκάλων της μέσης και ύστερης περιόδου, περισσότεροι, οι 9 σχεδόν στους 10, ήταν όλοι ιερωμένοι, οι διάκονοι της Αγίας Σοφίας, όπως ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης ή οι μοναχοί. Νομίζω μόνο ο Τζέντζης αυτή την εποχή, στο 10ο αιώνα, είναι ιδιωτικός δάσκαλος και δεν είναι ιερωμένος. Όλοι οι άλλοι είναι ιερωμένοι. Και μάλιστα το επιστέγασμα της σταδιοδρομίας ενός ιερωμένου, ενός διακόνου της Αγίας Σοφίας κλπ. Θα μπορούσε να είναι ο επισκοπικός θρόνος. Αν δούμε οι περισσότεροι δάσκαλοι της εποχής αυτής, ως επιστέγασμα της σταδιοδρομίας τους, λαμβάνουν ένα τέτοιο φύκιο. Ο Ευστάθιος έγινε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θεοφύλακτος έγινε αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας και ούτω καθεξής. Έπειτα υπάρχει και μια άλλη διάσταση, είναι ότι πολλές μοναστικές κοινότητες είχαν σχολεία για τη μόρφωση των μοναχών. Ας πούμε, στο 12ο αιώνα, στην Πάτμο, εκτός από το αντιγραφικό εργαστήριο, μαρτυρείται και σχολείο μοναστικό. Βέβαια, εκεί δεν γίνονται δεκτά κορίτσια προφανώς και οι μαθητές προορίζονται για μοναχή, αλλά είναι γνωστό ότι υπήρχαν σχολεία. Και βέβαια μια άλλη διάσταση είναι ότι πολλές από τις μοναστικές κοινότητες αποτέλεσαν ακριβώς θεματοφύλακες της παράδοσης, γιατί συγκέντρωσαν, διαφύλαξαν και αντέγραψαν τα χειρόγραφα. Ας πούμε, στο Άγιον Όρος υπήρχαν αντιγραφικά εργαστήρια, πάρα πολλά από τα χειρόγραφα αντιγράφτηκαν από λογίους μοναχούς, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
Γενικά, το μεγαλύτερο μέρος της κλασικής παράδοσης, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, οφείλει πολλά στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Φυσικά και πολλοί αντιγραφείς ήταν Ακριβώς, εκκλησιαστικοί. ακριβώς. Ξέρουμε τον Νείλο, για παράδειγμα, πολύ γνωστός, από την Κρότα Φεράτα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός. Και η Κρότα Φεράτα, φυσικά, μοναστήρι, έτσι, που αποτέλεσε μεγάλο σκριπτόριο της εποχής. Οπότε, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και δεν πρέπει να το προσπερνάμε ότι τα εκκλησιαστικά και μοναστικά κέντρα παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της παιδείας. Ακριβώς. Για παράδειγμα, ένας από τους πιο παραγωγικούς, ας πούμε, κωδικογράφους, αντιγραφείς της μέσης βυζαντινής περίοδου είναι έτσι μια όχι και πολύ γνωστή προσωπικότητα, ένας μοναχός Ιωαννίκιος. Ανήκε στον κύκλο του Θεοδόρου Προδρόμου και έδρασε στην Κωνσταντινούπολη του 10ου αιώνα. Στη γραφίδα λοιπόν αυτού του μοναχού, ο οποίος αντέγραψε περί τα τουλάχιστον 20 κοσμικά χειρόγραφα, ανήκουν μερικοί από τους πιο παλιούς κώδικες των τραγικών, ακόμα και του Γαλινού. Εντάξει, εξαιρέτας τους παπύρους φυσικά, μιλάμε για χειρόγραφα πάντα. Οπότε είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε ένα μοναχό, ο οποίος είναι δάσκαλος, ο οποίος αντιγράφει Όμηρο, τους τραγικούς, ακόμα και αστρονομικά έργα, τον Κλεομίδη, ας πούμε, Αριστοτέλη, και μερικά από τα παλιότερα χειρόγραφα στην χειρόγραφη παράδοση των έργων αυτών γράφτηκαν από αυτόν ή από το δικό του αντιγραφικό εργαστήριο. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια ερώτηση. Είναι λίγο ερώτηση άγνοιας, αλλά επειδή εγώ δουλεύω με τη γραφειοκρατία, όπως σας είπα, και βλέπω πολύ συχνά αξιωματούχους, οι οποίοι γνωρίζουμε ιστορικά ότι είχαν προσφέρει στην παιδεία, όπως ο Βάρδας. Ξέρουμε αν το κράτος είχε κάποιον αρμόδιο για θέματα παιδείας, ή ήταν καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής? Και τα δύο ως ένα σημείο, και οι δύο παράγοντες εμπλέκονται, γιατί το κράτος σίγουρα μεριμνούσε για την παιδεία, εφόσον είχε αυτό που λένε οι Άγγλοι vested interest. Χρειαζόταν ακριβώς μορφωμένους υπαλλήλους για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό. Οπότε είχε ακριβώς ενδιαφέρον να παράγει μορφωμένους λογιούς που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις διάφορες θέσεις. Αυτό φαίνεται από τα διατάγματα των αυτοκρατόρων, οι οποίοι ίδρυσαν σχολεία. Ανέφερα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Κομνηνός το 1107 με το διάταγμα για την αναμόρφωση του κλήρου παγίωσε τα διδασκαλικά οφήκια. Οπότε βλέπουμε ενεργό ενδιαφέρον, είτε με επίσημο τρόπο είτε με ανεπίσημο, είτε δηλαδή με ένα διάταγμα, είτε μέσω της πατρονίας με τη χορήγηση χρημάτων. Έχουμε ένα παράδειγμα που δεν είναι τόσο γνωστό από το 10ο αιώνα, το βίο του Αγίου Γρηγορίου από την Άσο της Λέσβου. Αναφέρεται ότι υπήρχε βασιλικό νέθος, υπήρχε αυτή η συνήθεια. Οι μαθητές, από τα παιδιά από τις καλύτερες οικογένειες του νησιού, να σπουδάζουν μέσα στα ανάκτορα για 3 τουλάχιστον χρόνια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος. Και έπειτα να επιστρέφουν στον τόπο τους και τη θέση να την παίρνουν άλλοι μαθητές. Οπότε βλέπουμε ένα ενεργό ενδιαφέρον, είτε θεσμικό είτε ανεπίσημο, σίγουρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πολλά πράγματα οφείλονται και σε συγκεκριμένους λόγους, στην πρωτοβουλία ορισμένων σημαντικών λογίων, οι οποίοι θα κάνουν ένα κύκλο γύρω από τον αυτό τους και με τον τρόπο αυτό θα επηρεάσουν τα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα πολλά οφείλονται στη διδασκαλία του Ψελού και ούτω καθεξής. Και ειδικά ο Ψελός, ένας μεγάλος δάσκαλος, το είπατε και εσείς πιο πριν, και μια μεγάλη προσωπικότητα. Δεν ξέρω, Παναγιώτη. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο φάσμα, έτσι, της παιδείας ή της εκπαίδευσης και το πώς λαμβανόταν αυτή στο Βυζάντιο. Σίγουρα έχουμε ξεχάσει πράγματα, σίγουρα κάποια πράγματα δέχονται περισσότερη ανάλυση, αλλά νομίζω ότι δώσαμε μια καλή, έτσι, πρώτη εικόνα για τον κλάδο της παιδείας στο Βυζάντιο. Και φυσικά, αν οι ακροατές μας έχουν κάποιες απορίες ή αν κάτι είπαμε λάθος ή μας ξέφυγε κάτι, εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε και να το διορθώσουμε και να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις.
Αλλά νομίζω ότι καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παιδείας και των κλάδων των σταδίων εκπαίδευσης και του ρόλου της εκπαίδευσης τόσο στην κοινωνική ζωή όσο και στην ανέλυξη, την επαγγελματική ανέλυξη των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι προς το παρόν. Εγώ ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νέσερη, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και ελπίζω στη μετά-COVID εποχή, κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου να μπορέσω να μιλήσω για αυτά τα πράγματα σήμερα, τα οποία ελπίζω οι ακροατές να βρουν ενδιαφέροντα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να μπούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ήθελα να κουράσω όμως με λεπτομέρειες τώρα όπως η σκεντρογραφία, ξέρω εγώ. Είπα να αρκεστούμε στα πιο βασικά. Και ελπίζω να τελειώσει αυτή η απέσια πανδημία πλέον, ώστε μπορούμε να έχουμε αυτούς τους κύκλους των λογίων που είχαν οι Βυζαντινοί, αλλά και τους σύνεγγυς, όχι εξ αποστάσεως. Έτσι ακριβώς. Στην ουσία, έτσι. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν ένα θέατρο, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε στα social media και στο group στο Facebook που διαθέτουμε πλέον, αλλά και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και τα επόμενά μας επεισόδια. Περιμένουμε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας, καθώς και τυχόν ερωτήσεις.